Hey, τι λέει, είμαι ο Κέικ. Και μετά από ένα χρόνο τουλάχιστον, ξαναδοκιμάζω ένα horror game. Μάλλον, όχι ένα χρόνο ακριβώς, μιας και είχα παίξει το Outlast στο διάμεσο. Τέλος πάντων, αυτό είναι το Five Nights at Freddy's. Είναι καινούριο, βγήκε πρόσφατα από όσο ξέρω. Η αλήθεια είναι πως δεν ήξερα καν ότι υπήρχε πριν το αναφέρετε στα σχόλια και κάτσα και το ψάξα λίγο. Αλλά ξέρεις ελάχιστα για να παίξω το παιχνίδι χωρίς να γνωρίζω πάρα πολλά γι' αυτό. Ουσιαστικά πιάνεις δουλειά σε αυτό το εστιατόριο, ας το πούμε, πιτσαρία νομίζω είναι βασικά, στην οποία κάνουν ένα show, είναι πιτσαρία για παιδάκια, στην οποία υπάρχει αυτό το show με αυτά τα κουκλάκια εδώ πέρα, τα οποία είναι αυτά τα ρομπότ ρε παιδί μου, που ανεβαίνουν πάνω στη σκηνή και παίζουν ένα τραγούδι ή κάτι όργανα και ψυχαγούν τον κόσμο, ας πούμε, σε ένα ραζιά. Animatronics, πώς λέγονται, σημαντικές. Είναι ουσιαστικά κουκλάκια για να ψυχαγούν τα παιδιά που αράζουν εδώ πέρα στην πιτσαρία. Ναι, και πιάνω δουλειά εγώ τέλος πάντων εδώ πέρα, σε αυτή την πιτσαρία, στην οποία όλα τα άτομα που έχουν δουλέψει πριν από εμένα ή έχουν εξαφανιστεί ή απλά είναι νεκρά από ατύχημα στη δουλειά, ας πούμε. Και εγώ έχω τη βραδινή βάρδια ουσιαστικά. Πρέπει να προσέχω το μαζί μέχρι τις 6 το πρωί. Από τις 12 το βράδυ μέχρι τις 6 το πρωί. Πόρτες, ωραία. Τώρα μου διαβάζω συμβόλαιο και καλά. Τα ψηλά γράμματα. Να, παιδί μου, να ξέρεις. Αν ξυπνήσουν και έρθουν εκεί πέρα και σου γαμίσουν. Δεν φταίμε εμείς. Μην ανησυχείς, ρε παιδί μου, μην ανησυχείς. Πω, μάλακα, μιλούσε πόση ώρα. Δεν σταματούσε. Παύσεις δεν έκανε. Ουσιαστικά έχω τη βραδινή βάρδια. Και δουλειά μου είναι να προσέχω το μαγαζί και τα κουκλάκια αυτά, τα βλακίες. Μαλάκα λείπει ένα. Να το. Και το μόνο που έχω στο προστάσιό μου ενάντια τους είναι οι κάμερες, ώστε να παρακολουθώ. Εδώ είναι αυτό ακόμα, ωραία. Και οι πόρτες που έχω δεξιά και αριστερά. Αλλά τα κακά νέα είναι πως δεν μπορώ να έχω κλειστές τις πόρτες όλη την ώρα. Μπορώ να τις έχω κλειστές μόνο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Μιας και... Μαλάκα. Μιας και... Κάτω αριστερά, άμα δείτε, δείχνει πόσο ενέργεια μου έχει μείνει. Όχι ενέργεια, ρεύμα, ας πούμε. Γιατί προφανώς τρέχει με γεννήτρια από πανηγύρι το εστιατόριο. Και δεν γίνεται να έχουμε όσο ρεύμα που στάρουμε. Εντάξει, λογικό. Ουσιαστικά εμένα η δουλειά μου δεν τα προσέχω τώρα. Η δουλειά μου είναι να επιβιώσω μέχρι τις 6 το πρωί. Αλλά τέλος πάντων. Πού πήγε? Γαμ! Oh, σκάσω καμιά μπουνιά στην οθόνη μου, αλλά μετά. Πω, ρε φίλε, είναι... Πώς το εξηγείς, με φρικιάζουν απίστευτα τέτοια. Δηλαδή δεν φοβάμαι σκοτάδια και μαλακίες, ούτε αυτές τις ιστορίες με δαίμονες και αυτά. Αλλά τέτοια πράγματα, ας πούμε αυτές τα κουκλάκια, αυτές οι μαλακίες, τα ακίνητα ρε παιδί μου, που γνωρίζεις ότι τίποτα, είναι ένα μάτσο πλαστικά, είναι ένα μάτσο, πήγε πίσω, ένα μάτσο σκουπίδια, είναι ένα ψόφιο, είναι νεκρό. Αλλά το βράδυ παίρνει μια άλλη τροπή ρε φίλε το πράγμα, μια πολύ διαφορετική τροπή. Όταν είχαμε πάει διακοπές στη Χαλκιδική, οι γαμημένοι μου οι φίλοι είχαν μια κούκλα ρε παιδί μου μες στο διαμέρισμα. Με την οποία τρόμαζαν, ξέρω εγώ, ο κόσμο. Τρόμαζε ένα τον άλλον το βράδυ. Εγώ τη δεύτερη μέρα που το πήρα, είχα πάρει τι έπαιζε με αυτή την κούκλα. Πριν πάω για ύπνο, την πήρα από το πόδι και την πέταξα στο μπαλκόνι. Γενικά, είναι και με φρικιάζει και με νευριάζει όλη η ιδέα ότι ξέρεις υπάρχει κάτι τέτοιο τριγύρω. Και στα σπίτια, ας πούμε, που πάω και είναι γεμάτο αγαλματάκια και μαλακίες, πολύ με νευριάζει. Τι τα γεμίζει τα ράφια με αυτές τις πουτσες. Τέρμα πρόλογος πίσω στο παιχνίδι. Από ό,τι κατάλαβα, απλά πρέπει να έχω μια γενική ιδέα του τι παίζει το γύρω μου και να τα κοιτάω με την κάμερα πριν έρθει κατά πάνω μου, κάτι τέτοιο, και σταματάνε, δεν ξέρω. Ω, τα κοιτάς και καλά είναι ακίνητα και τα κοιτάς. Τώρα εμένα αυτό που με ανησυχεί... Ωπα, έφυγε άλλο ένα. Να το κοινά, δες εδώ. Ωπα, τι έγινε, χάλασε κάμερα. Χάλασε κάμερα.
Τι έκανα. Πήγε ρε μαλάκα. Πού πήγε, πώς κατά πήγε. Πού στα πούτσε. Πού το ρε μαλάκα. Κάτι ακούω. Δεν εδώ. Δεν εδώ. Δεν εδώ. Δεν εδώ. Πού είναι. Στο βάθος είναι. Όχι. Πού σκατά είναι. Να το εδώ είναι. Πού είχε πάει. Τι στο που. Τέλος πάντων. Τώρα όσο μου κατεβαίνει το, η ενέργεια που έχω θα αναβοσβήνει και η κάμερα, δεν δουλεύει σωστά. Ή μάλλον οι κάμερες. Δεν ξέρω. Τώρα κάνω μαλακίες, ας με χαραμά πολύ ενέργεια για το τίποτα. Αλλά η αλήθεια είναι πως είναι η πρώτη νύχτα, οπότε δεν πιστεύω να συμβεί τίποτα ακόμα. Άλλωστε λέγεται 5 νύχτες του Φρέντι. Οπότε φαντάζομαι πως πρέπει να επιβιώσω 5 νύχτες. Δεν δουλεύει καμία κάμερα. Τη γάμισα. Δεν δουλεύει τίποτα. Πού σκατά είναι ρε μάλλον. Εκεί είναι, στο διάδρομο δίπλα μου είναι. Άντε γαμίσου. Ακόμα εκεί είναι. Ακόμα εκεί είναι. Θα βαρύσω καμιά φρίκη τώρα. Έτοιμος είμαι. Έτοιμος είμαι. Είμαι έτοιμος να σκάσω φαγιάρα στο πληκτρολόγιο. Όχι ρε φίλε, θα κάτσω εδώ πέρα με το κουμπί στην πόρτα. Ας έρθει. Ας έρθει. Ω, περάσαμε την πρώτη νύχτα. Εντάξει. Δεν θα πω πως δεν το περίμενα. Το περίμενα όντως ότι περάσει την πρώτη νύχτα. Βρισκόμαστε στη δεύτερη νύχτα. Είμαστε καλά. Έχει περάσει ήδη μία ώρα. Βασικά ρε φίλε, να σου πω την αλήθεια, άμα εγώ όντως δούλευα εδώ πέρα και είχα ακούσει ξέρω εγώ περί τίνος παίζει φάση για όλες αυτές τις μαλακίες, απλά θα πήγαινα με ένα σφυρί. Ας έρχονταν. Με ένα σφυρί, με δεν ξέρω, πάλι χάλασε η κάμερα. Πού στο πουτσε πήγε. Με κανένα σφυρί ρε φίλε, με καμιά λαμαρίνα. Ας έρθουνε. Θα τα κάνω καινούργια, τα στείλω για σέρβις. Αυτά και καλά στο τηλέφωνο ο τύπος μου λέγει ότι. Ωραία φίλε, πάλι έκλεισε. Άντε γαμίσου, εντάξει. Κάτσε εκεί πέρα. Είναι δίπλα μου. Απλά με κοιτάει. Ο τύπος μου λέγε πως αυτά ξυπνάνε και καλά το βράδυ και διαισθάνονται πως τα κοιτάω και μόλις πάρουν χαμπάρι ότι είμαι εδώ πέρα με βλέπουν σαν κάτι τελεοτοματικό ρε φίλε. Με βλέπουν σαν τελεοτοματικό παιχνίδι. Γιατί είμαι άνθρωπος, ξέρω εγώ, και έχω σάρκα και έτσι. Καταλαβες. Και αυτά νομίζουν πως μπορούν να με φτιάξουν. Γι' αυτό έρχονται να με σκοτώσουν. Για να με κάνουν σαν αυτά. Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Να θέλω να με βάλουν αυτές τις μάσκες τις ελεύθερες που έχει εκεί πέρα. Να μου γαμίσουν τώρα. Άντε ρε φίλε, πού είναι. Του άσου γαμίσου. Τι, κάτι είπε. Πέταξε μια πρόταση στην οθόνη. Τι έλεγε η πρόταση. Ήταν χρήσιμο, ήταν στοιχείο. Τώρα λείπουν δύο. Λοιπόν, το ένα είναι εδώ, σχετικά κοντά μου. Κάτσε να ανοίξω την πόρτα. Το ένα είναι εκεί πέρα. Το άλλο που πήγε ρε μαλάκα. Να, το άλλο είναι εδώ πέρα. Το κοτόπουλο είναι εκεί και εδώ πέρα είναι η αρκούδα. Ω, καλά, καλά, τελειά, καληνύχτα, ε. Τσάμπα ρεύμα, κλείσε την πόρτα. Πού είναι ρε μαλάκα. Εδώ είναι ακόμα. Καλά, γιατί χαλάνε οι κάμερες της χωρίς λόγο. Εδώ έχει τίποτα. Όχι. Όπα. Εδώ είναι. Περιμένει. Θα χαλάσει κάμερα πάλι. Θα χαλάσει κάμερα.
γάμω το σπίτι σου με τις κάμερες! Πού είναι? Δεν βλέπω τίποτα. Πες να είναι δίπλα μου, ρε. Πες να είναι δίπλα μου. Πολύ απλά, πες να είναι δίπλα μου και άμα. Ακόμα εκεί είναι. Τι σκάτι ακούγεται? Κάτι ακούγεται, ρε φίλε. Σαν να βαράει κάποιες πράγματα. Σαν να πετάει κάποιες πράγματα κάτω. Τα ακούτε ή μόνο εγώ τα ακούω από τα ακουστικά? Είμαι σίγουρος, ρε. Κάτι ακούγεται. Κάτι ακούγεται. Σαν να φτιάχνει κάποιος κάτι. Δεν ξέρω τι σκάτι. Σαν να ψάχνει κάτι. Αυτός εδώ αράζει, στο διάδρομο. Τι να σου πω, 10 μέτρα απόσταση έχουμε. Και πιο λίγο παίζει. Να, από εδώ είναι, από την κουζίνα είναι. Κάτι κάνει ρε φίλε, κάτι φτιάχνει ένα από αυτά. Τι σκατά κάνει? Τίποτα, δεν βλέπω. Έφυγε, την έκανε. Πόρε γάμο! Ακριβώς μέσα στην κάμερα. Τι σκατά έχει αίματα πάνω του, το βλέπετε? Σαν να έχει αίματα πάνω στη ποδιά και καλά, τι σκατά φοράει? Μαλάκα είναι δίπλα μου, μου φαίνεται. Ωραία, αυτό είναι εκεί πέρα. Αυτός είναι δίπλα μου. Άντε για καληνύχτα, μαλάκα. Κάτσε εκεί. Well played. Αυτό... Κι αυτό κοντά είναι, είναι στο διάδρομο είναι κι αυτό. Σχεδόν δίπλα μου είναι. Ο άλλος έφυγε, έφυγε. Πήγε, α, τρία δωμάτια μακριά πήγε. Αυτό είναι δίπλα μου όμως, τρεγάμο, αυτό είναι δίπλα μου, γι' αυτό νευριάζω. Είμαι στην τζίτα λίγο τώρα. Ο αρκούδος πίσω είναι ακόμα, ο αρκούδος. Τα ακούσατε? Τι σκάτα ήταν αυτό? Μαλάκα, κάτι ακούστηκε. Ο αρκούδος με κοιτάει. Πού είναι το άλλο? Πού σκάτα πήγε το άλλο? Πού τώρα, μαλάκα, το άλλο, γάμο? Πριν λίγο το...